Φωτιές άναψαν με μια ερώτησή τους δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στάθης Παναγούλης και ο Νάσος Αθανασίου, οι οποίοι ζητάνε να μάθουν από τους αρμόδιους υπουργούς τι γίνεται με τη μαύρη τρύπα των 250 εκατομμυρίων ευρώ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στις τράπεζες. Οι δύο βουλευτές της αριστεράς θέτουν ένα ακόμη ερώτημα, δηλαδή τι πρόκειται να ισχύσει σε περίπτωση αδυναμίας της αποπληρωμής. Υπάρχει το ενδεχόμενο σε περίπτωση μη κάλυψης των δανειακών υποχρεώσεων των δύο κομμάτων να δεσμευτούν οι περιουσίες του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ρωτάνε τον Γιάννη Βαρουφάκη και τον Νίκο Παρασκευόπουλο οι δύο βουλευτές. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Καρίδης μέσω του Twitter του έδωσε οργισμένη απάντηση. Αθανασίου, Παναγούλης, Νικολόπουλος με πάθος κατά ΠΑΣΟΚ. Ο Βούρκος προσδίδει στρατηγικό βάθος στη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην αλλαγή του ισχύοντος πλαισίου για τα χρήματα που δανείζονται τα κόμματα από τις τράπεζες. Το ζήτημα του τραπεζικού δανεισμού των πολιτικών κομμάτων είναι μείζον και συνδέεται ευθέως με την πάταξη της διαπλοκής και την ποιότητα της λειτουργίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, αναφέρει ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης. Το έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχε κάνει ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων Νίκος Νικολόπουλος για το αν χαρίστηκαν δάνεια στα ελληνικά κόμματα εξουσίας, δάνεια που πρέπει τώρα να πληρώσει ο λαός. Την αυστηροποίηση της νομοθεσίας που αφορά στη χρηματοδότηση των κομμάτων με την καθιέρωση ανωτάτων επιπέδων δανεισμού, προανήγγειλε ο Υπουργός Επικρατείας Παναγιώτης Νικολούδης, αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς.